Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάνα Μανουκιάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φόρουμ Διάλογος του Ερεβάν, το οποίο για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Αναφερόμενος στη διάσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζοϊάν σημειώσε: «Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Όλες οι αλλαγές δείχνουν ότι οι συνεργασίες με ισχυρούς δρόντες, βασισμένες στις κοινές αξίες και ιδέες, είναι πολύ σημαντικές από ποτέ. Για πρώτη φορά, ο διάλογος του Ερεβάν θα προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για να εκφραστούν στοχευμένα ερωτήματα, διαφορετικές απόψεις και συγκριτικές απαντήσεις για αναζήτηση βιώσιμων λύσεων και χτίζοντας το μέλλον σήμερα». Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι στο Αζερβαϊτζάν πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτό δήλωσε η ακτιβίστρια της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπερκ, καθώς πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα COP29 στο Αζερβαϊτζάν. Η συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα τραβά επίσης την προσοχή, αναφέρει το ATS. Η Τούνμπερκ αποκάλεσε τις αρχές του Αζερβαϊτζάν αυταρχικό καθεστώς. Επαναβεβαιώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς το Ερεβάν για τη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού για τη διερεύνηση των παραβιάσεων της εκεχηρίας. Αυτό έγραψε ο ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ιβο Κλάρ, στο X του. Το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αρμενίας πρότεινε στο γραφείο του Προέδρου του Αζερβαϊτζάν δια τη διπλωματική οδού να δημιουργηθεί διμερής μηχανισμός για τη διερεύνηση παραβιάσεων της εκεχηρίας. Ο έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Γαλλίας στην Αρμενία, Ολιβιέ Ντε Κοντινί, αντέδρασε στην είδηση του θανάτου του θρυλικού Γάλλου στάρ του κινηματογράφου Αλέν Ντελόν, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αρμενία, ο Αλέν Ντελόν επισκέπτηκε επίσης το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Γάλλος πρέσβης στην Αρμενία έκανε σχετική σημείωση στο μικρόblog X. Ο αναγεννησμένος Μητροπολικός Καθεδρικός Ναός θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του στις 29 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Διευθυντής του Κέντρου Χριστιανικής Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητροπόλης του Ετσμιατζίν Ζακάρια Μπαγουμιάν. Ο Μητροπολικός Ναός αγιάστηκε και εγγενιάστηκε το 303 κατά την εορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Με το θέλημα του Θεού, στις 29 Σεπτεμβρίου ο Άγιος Ναός θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του, συνεχίζοντας να διανέμει τις μακραίωνες ευλογίες στο λαό μας, δήλωσε ο Ζακάρια Μπαγουμιάν. Στις 14 Αυγούστου, η αντιπροσωπεία της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας του Βάσγεν Σαρχισιάν με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Αρσέν Μαγκασαριάν επισκέπτηκε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα μέλη της αντιπροσωπείας εξοικειώθηκαν με τα σχέδια, τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είδαν τις εκπαιδευτικές ασκήσεις πεδίου των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των εκτενών συζητήσεων με τους Αμερικανούς συναδέλφους τέθηκαν τα θέματα της μελλοντικής συνεργασίας, ενώ συζητήθηκε επίσης η διαδικασία περαιτέρω βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βασγέν Σαρκισιάν. Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θέλει να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος του Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνι στη Ρωσία. Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε ότι οι δραστηριότητες της ξένης μη κυβερνητικής οργάνωσης
Κλούνεϊ Foundation είναι ανεπιθύμητη στο έδαφος της χώρας μας, ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας. Στην υπηρεσία εκτιμούν ότι το Ίδρυμα υποστηρίζει τους ψευδοπατριώτες που έχουν διαφύγει από τη χώρα, τα μέλη απαγορευμένων εξτρεμιστικών ενώσεων και τρομοκρατικών οργανώσεων. Το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη ιδρύθηκε από τον ηθοποιό του Χολιβού Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία εργάζεται ως δικηγόρος. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, δραστηριοποιείται σε 40 χώρες, παρέχοντας νομική υποστήριξη σε θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ρώσοι σύνορεφύλακες εγκαταλείπουν τις αεροπορικές θύρες της Αρμενίας μετά από 30 χρόνια παρουσίας. Η Ρωσική Ομοσπονδία αποσύρει επίσης τα στρατεύματά της από 17 βάσεις σε όλη την Αρμενία. Από 2 στρατιωτικές βάσεις στο Σιούνικ, οι οποίες σταθμεύουν εκεί από το 2029. Σύμφωνα με το Factor AM, μιλάμε για την απομάκρυση περίπου 400 στρατιωτών. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, η Ρωσική Ομοσπονδία και το Αζερβαϊτζάν έχουν συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών. Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει μεγάλη στρατιωτική παρουσία και στην Δημοκρατία της Αρμενίας και διαθέτει πολλά δεδομένα. Η Ρωσική Ομοσπονδία ελέγχει επίσης το σημείο διέλευσης των Ιρανικών σύνορων. Κύκλοι ειδικών προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι υπάρχει κίνδυνος σχετικά με τη μεταφορά πληροφοριών που σχετίζονται με την Αρμενία από τη Ρωσική Ομοσπονδία στον Μπακού. Πριν από λίγες μέρες, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, James O'Brien, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων στη Γερουσία ότι η Ρωσία γύρισε την πλάτη στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν διεκδίκησε τον Αγκόρνο-Καραμπάχ και τα γύρω εδάφη. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σοβαρή κατάσταση όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Αρμενίας θέλει να εγκαταλείψει τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Ρώσοι στρατιώτες της ΦΙΕΣΒΗ στο τέλος της εβδομάδας πρέπει να εγκαταλείψουν την Αρμενία και αυτό το θέμα είναι πραγματικά σπουδαίο για διάφορους λόγους. Αυτοί είναι σύνορεφύλακες στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το λαθρεμπόριο συνεχίζεται εκεί από τον πόλεμο. Ο αναλυτής πολιτικών θεμάτων Edgar Vartanian δήλωσε σε συνομιλία του με το Factor TV ότι η απόσυρση των Ρώσων από το Σβαρτνότ αποδεικνύει ότι η Ρωσία αποδυναμώνεται. Διαφορετικά, ο Πούτιν δεν θα χρειαζόταν να συμφωνήσει με την πρόταση του Πασινιάν. Η εξάρτηση της Αρμενίας από τη Ρωσία θα μειωθεί. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο βήμα για την απομάκρυνση από τη Μόσχα. Η κυριαρχία της Αρμενίας έχει επεκταθεί. Μετά την αποχώρηση των Ρώσων από το Σβαρτνότ, η Αρμενία μπορεί να θέσει το θέμα της απόσυρσης των Ρώσων συνορεφυλάκων από τα Ιρανικά σύνορα. Η Αρμενία αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Ρωσία, καθώς η Μόσχα δεν εξασφάλισε την ασφάλειά μας παρόλο που ανέλαβε δεσμεύσεις. Αυταρχική χώρα που προκαλεί τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδυναμώνουν την Αρμενία. Έχουν συμπάθειες και υπάρχει ζήτημα κοινών αξιών. Επίσης, με την ένταξη της Αρμενίας στη Δύση, θα μειώσουμε τη σφαίρα επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι μια επιθετική χώρα και αυτό το βήμα μας θα εμποδίσει τη ρωσική κατοχή, δήλωσε ο ειδικός. Εν ώψη τη διάσκεψη διάλογος του Γερεβάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μυρζοϊάν στην ομιλία του δήλωσε: «Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Η μεταβαλλόμενη εικόνα των σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, η παρακαμπή του διεθνούς δικαίου, η κρίση του πολυεπιπέδου συστήματος παρουσιάζουν σοβαρές προκλήσεις. Η δημοκρατία αντιμετωπίζει προβλήματα. Η παρακαμπή της συνεργασίας για την ειρήνη και την ασφάλεια απειλεί να υπονομεύσει τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης. Οι υβριδικές απειλές και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο και περισσότερες γωνίες του κόσμου. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε σημαντικές τεχνολογικές πρόοδους στους τομείς της ψηφοποίησης, της καινοτομίας και της αναζήτησης καλύτερης συνδεσιμότητας και νέων διαδρομών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Όλες οι αλλαγές δείχνουν ότι οι συνεργασίες με ισχυρούς δρόντες που βασίζονται στις κοινές αξίες και ιδέες είναι πολύ σημαντικές από ποτέ. Η περιοχή μας, ο Νότιος Κάυκασος, που ιστορικά βρισκόταν στη διασταύρωση πολιτιστικών και μεγάλων εμπορικών δρόμων, βρίσκεται σήμερα σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι.
έχει αντιμετωπίσει τεράστιες ανατροπές που συμπεριλαμβάνουν εξελίξεις που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη ζωή και την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιοχής, το παρόν και το μέλλον της. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι με μια πραγματική ευκαιρία να κάνουμε τη σωστή επιλογή, να ακολουθήσουμε τον σωστό δρόμο για ένα πιο ειρηνικό, ασφαλές και ευημερών μέλλον. Ο διάλογος και οι ανοιχτές συζητήσεις είναι μια σημαντική προϋπόθεση και ένας μοναδικός τρόπος για να καλυφθεί το κενό. Διεξαγόμενος για πρώτη φορά, ο διάλογος του Ερεβάν θα προσφέρει μια σημαντική πλατφόρμα για να τεθούν στοχευμένες ερωτήσεις, διαφορετικές απόψεις και συγκριτικές απαντήσεις για αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Για το σκοπό αυτό έχουμε προσκαλέσει ηγέτες και ειδικούς από τους τομείς διπλωματίας, πολιτικής, επιχειρήσεων, επιστημών και πολιτισμού περισσότερες από 80 χώρες και οργανισμούς. Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά όλων με στόχο την αντιμετώπιση των επιγόντων ζητημάτων του σήμερα, χτίζοντας το μέλλον σήμερα. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεπτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.